Πάμε να υποδεχθούμε έναν ακόμη γραμματέα του κόσμου αυτή τη φορά, τον κύριο Πέτρο Κόκαλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στη Ριαγιάμενα. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Εμείς. Ίσως είναι η τελευταία φορά που το κάνουμε στην τηλεόραση. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω, ο κόσμος, η τύχη του κόσμου είναι στα χέρια του ελληνικού λαού. Εσείς όμως αντιλαμβάνομαι ότι θα βρίσκεστε σε μια συχνότητα στην οποία εγώ δεν μπορώ να βγω, οπότε σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Οπότε ίσως είναι τελευταία φορά. Ξέρετε κάτι καλύτερο για το μέλλον που δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Κόκαλη? Όχι, σας εύχομαι τα καλύτερα όμως. Και εγώ μου τα εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά αν έχω να κάνω ανακοίνωση, θα την κάνω εγώ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Θα μου τα πείτε μετά τα δικά σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τα γνωρίζω αυτά που μου λέτε. Δεν τα πάω καλά και με αυτά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα όμως. Ξέρετε, αν δεν συνέβαινε στην δικιά μας εκπομπή χθες το βράδυ, δεν θα ξεκινούσαμε από αυτό. Αλλά εχθές ο κύριος Βαρουφάκης σας αποκάλεσε Τραμπ της οικολογίας, μεταξύ άλλων, ενώ καταφέρθηκε έτσι με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς και για τα έργα και τις ημέρες σας στην Ευρωβουλή, αλλά και για τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ σε ζητήματα περιβάλλοντος. Θέλετε να τα σχολιάσετε αυτά? Θέλω, ναι, είναι ανάγκη να τα σχολιάσω. Πρώτα απ' όλα θέλω να απολογηθώ στον κύριο Βαρουφάκη προσωπικά και εκ μέρους του κόσμου για το μήνυμα που λάβατε από ένα συνεργάτη του γραφείου τύπου που είχε κάποιο χαρακτηρισμό που τον χαρακτήρισε ως ψεύτη. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι, όπως είπε και ο ίδιος κύριος Βαρουφάκης, ήταν λίγο αργά. Ίσως είχε ξεχάσει ότι και ο ίδιος το 2015 ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Λαφαζάνη. Ξεκίνησε αυτή η κακή περιπέτεια της χώρας μας με το θέμα των εξορίξεων. Εγώ δεν θα θυμάται, αλλά εμφανίστηκα στον ΣΥΡΙΖΑ στην Προεδρική Συμμαχία το 2019, όταν το κλίμα ήταν αντισύριζα, για να στηρίξω ακριβώς αυτό που εκτιμούσα στην κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα, την τιμιότητα και την προσπάθεια που κατέβαλε για να βγάλει τη χώρα μας από την περιπέτεια των μνημονίων. Κάτι στο οποίο ο κύριος Βαρουφάκης δεν είχε και την πιο αποτελεσματική συνεισφορά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εκείνος ήταν αργά. Είπε κάποια πράγματα για την οικογένειά μου, ότι είχε μια μαύρη ιστορία στην Ελλάδα. Δεν ξέρω σε τι ανηφέρεται ακριβώς, αλλά ξέρω ότι ανήκει σε μια οικογένεια στην οποία άνοικε το εργοστάσιο που γυρίστηκε η κόρη μου σοσιαλίστρια. Καλό είναι λοιπόν να δούμε τι μας ενώνει από εδώ και μπροστά. Εγώ ως Ευρωβουλευτής στην Ευρωομάδα της Αριστεράς και ως υπεύθυνος συζητητής του Ευρωκοινοβουλίου, εκπροσωπώντας το Ευρωκοινοβούλιο σε μια σειρά από κόπο, από τις διασκέψεις για το κλίμα, είμαι συνεισηγητής πολλών τροπολογιών που ζητούν την άμεση, με την έννοια της, όπως λέμε για τα πυρηνικά, των non-proliferation, δηλαδή την μη διάδοση των ορυκτών καυσίμων. Έχω αρθρογραφήσει συχνά, έχω κάνει ερωτήσεις στην Επιτροπή και σαν ως κόμμα, ως κόσμος, ως ένα κόμμα το οποίο έχουμε την επίσημη στήριξη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος και βεβαίως ως Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, υποστηρίζω ότι οι εξορίξεις για τη χώρα μας είναι ηθικά απαράδεκτες, οικονομικά ηλίθιες και γεωπολιτικά επικίνδυνες. Πιάνει αυτή η γραμμή στον κόσμο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι πιάνει. Ο κόσμος καταλαβαίνει απόλυτα ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο που εμφυλοχωρεί σε οποιαδήποτε εξόριξη ορυκτών καυσίμων, ειδικά σε βάθη πάνω από 3,5 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνει ότι η Ευρώπη και ο κόσμος όλος έχει συμφωνήσει στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισίου σε έναν κόσμο με μηδενικό άνθρακα. Επομένως, όταν τα βγάλουμε και αν υπάρχουν και όταν βγούνε, δεν θα υπάρχει μεγάλη αξία, δεν θα τα αγοράζει κανένας. Από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνει συχνά την άποψη κυρίου Μανιάτη, η οποία είναι επίσης ψευδεπίγραφη και λυπάμαι που το Πασόκ έχει αυτή τη θέση. Αν σχετικά πρόεδρο, με τις εξορίξεις, ναι, λέτε. Με τις εξορίξεις, δεν λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Μανιάς λοιπόν ως λέει πάντως ο ίδιος ότι η δική του είναι η μοναδική ρεαλιστική άποψη που θα αποφέρει και έσοδα στην χώρα μας. Ο κύριος Μανιάτη. Ναι. Αυτό είναι ένα ψέμα, διότι ο κύριος Μανιάς ξεχνάει να πει ότι εδώ δεν πάμε να εθνικοποιήσουμε τα οποιαδήποτε ορυκτά κοιτάσματα, στην οποία περίπτωση θα ήταν ηθικά απαράδεκτο. Έχουμε με δικιά του υπογραφή χωρίσει τις έρευνες σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, όχι πετρελαϊκές εταιρείες όπως η Exxon Mobil, όπου η Ελλάδα σε αυτές τις συμβάσεις δεν προβλέπεται η χώρα μας ούτε να προμηθευτεί ποσότητες πριν από άλλες χώρες, ούτε να προμηθευτεί σε τιμές που δεν είναι αυτές της παγκόσμιας αγοράς. Επομένως, όλο αυτό δεν ισχύει. Ισχύει μια ιδέα ότι θα έχουμε κάποια ποσοστά από τα κέρδη της ExxonMobil, το οποίο είναι παγκοσμίως διάσημο, ότι είναι αδύνατο να τα βρεις.
θέση, το ξέρουν όλες οι χώρες, οι οποίες οι πετρελαϊκές εταιρείες ασκούν αυτή την αποικιακριτική πολιτική. Η χώρα μας δεν είναι αυτό το μέρος. Οι εξορίξεις στο θαλάσσιο χώρο έχουν απαγορευτεί σε όλη τη Μεσόγειο και στην Ισπανία και μέχρι πρόσφατα, μέχρι να έρθει η ακροδεξιά κυβέρνηση Σιλιάς Μελώνη και στην Ιταλία. Και βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα με τα θαλάσσια πάρκα που θέλει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, τα οποία είναι λίγο δύσκολο να έχουν μέσα πλατφόρμες εξόριξης. Επομένως, αυτό δεν με εκπλήσει, γιατί το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχει και έναν πρόεδρο, τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι ο μόνος σοσιαλιστής ο οποίος υπέγραψε, ψήφισε μάλλον, κατά του συστήματος εμπορίας ρήπων, του ETS 2, στην τελευταία του μάλιστα ψηφοφορία ως ευρωβουλευτής. Και ολοκληρώστε, λοιπόν, για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε μετά να μας πείτε ποιος είναι ο στόχος του κόσμου για τις ευρωεκλογές, αλλά και τι κόμμα είστε και αν θα ασχολείστε μόνο με το περιβάλλον. Σας είπα μόλις ότι είμαστε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα, είμαστε υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Έχω και άλλες απορίες, γιατί διάβασα λίγα πράγματα για το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και έχω κάποια κενάκια που θα μου τα συμπληρώσετε, κυρίες και κύριοι. Σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Κόκαλη. Επιστρέψαμε στη συζήτησή μας. Επιστρέφουμε με τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, γραμματέα του Κόσμος. Είπα και νωρίτερα ότι θα σας ρωτήσω. Είπατε ότι είστε ένα προοδευτικό κόμμα που έχει έτσι κυρίαρχο στην ατζέντα του το περιβάλλον. Παρατηρώ όμως ότι. Δεν είπα αυτό. Πείτε μου ακριβώς τι είπατε για να μην σας. Είπα ότι είμαστε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, το οποίο είναι το μόνο κόμμα που έχει την επίσημη στήριξη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος και ότι εγώ είμαι ευρωβουλευτής των Πρασίνων. Αυτά τα κόμματα σήμερα, από εδώ και αρκετά χρόνια στην Ευρώπη, και αυτός ένας λόγος ότι η έλλειψη ενός Πρασίνου Κόμματος δεν θα μας επέτρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Τα πράσινα κόμματα σήμερα δεν ασχολούνται με το να σώσουν τον πλανήτη. Ο πλανήτης δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν ασχολούνται με το περιβάλλον. Η φύση θα βρει τον δρόμο της, ασχολούνται με τους τρόπους με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την ανθρωπογενή κλιματική κρίση, την πολιτική απραξία και εγκληματική αμέλεια των κυβερνήσεων να λειτουργήσουν με βάση την επιστημονική πραγματικότητα και να θέσουν τους πολίτες σε κίνδυνο. Και να το κάνουμε αυτό με έναν τρόπο ο οποίος θα μειώνει τις ανισότητες αντί να τις αυξάνει. Καμία αντίρρηση. Αυτό δεν είναι ένα κόμμα που ασχολείται με το περιβάλλον. Μισό λεπτό. Δεν είμαστε ακτιβιστές. Στην Αυστρία οι πράσινοι συνεργάζονται με τη δεξιά. Οι πράσινοι συνεργάζονται και συγκυβερνούν σε 7 χώρες της Ευρώπης με διάφορα κόμματα. Δεν είναι όλοι πράσινοι το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Οι Αυστριακοί πράσινοι με τους Βέλγους πράσινους, οι Γερμανοί πράσινοι με τους Γάλλους πράσινους. Εσείς σε ποιους πράσινους θέλετε να μοιάσετε? Γιατί διέβλεπα στο debate την κυρία Ρέιτκε, ακριβώς, η οποία ασχολήθηκε περισσότερο, για παράδειγμα, με τον κύριο Πούτιν και το πόσο κακό κάνει στην Ευρώπη και λιγότερο, για παράδειγμα, με την πράσινη μετάβαση και την μείωση των ανισοτήτων. Σας ενοχλεί δηλαδή που δεν ασχολείται με το περιβάλλον, ασχολείται με τον κύριο Πούτιν? Επειδή ξέρετε και ο κύριος Πούτιν ασχολείται πάρα πολύ με τους πράσινους και όλη αυτή η ακροδεξιά συμμαχία έχει στοχοποιήσει τους πράσινους. Τους πράσινους θεωρεί ως αντιπάλους τους και έχουν δίκιο που το κάνουν, διότι οι πράσινοι στην Ευρώπη αποτελούν την προοδευτική πρωτοπορία. Εάν μας ρωτάτε εμάς, εμείς ανήκουμε στον μπλοκ των νοτίων πράσινων. Ωραία. Των πράσινων που είναι στο Σουμάρ, στη Γιολάντα Ντίας μαζί με τον Πέδρο Σάνσεθ. Των πράσινων που θέλουν να έρθουν στρατηγικά μέσα στους Ευρωπαίους πράσινους και να τους οδηγήσουν περισσότερο προς μια κοινωνική και μια πιο προοδευτική κοινωνική, θα λέγα, στάση. Το ίδιο κάνουν και οι Γάλλοι, το ίδιο κάνουν και οι Βέλγοι. Στο κομμάτι των Γερμανών Πράσινων είμαστε πιο πολύ με το κομμάτι των Φούντις παρά με τον Ρεάλος. Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι οι νότιοι πράσινοι είναι ότι πιο προοδευτικοί από άλλοι. Σας λέω ότι το Σουμάρο, που η πράσινη κόκκινη συμφωνία έχει δημιουργηθεί και στηρίζει την σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάνσεθ με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιολάντα Ντίας, θεωρεί ότι ο στρατηγικός στόχος της αριστεράς του Νότου είναι να έχει ευρωβουλευτές στην πράσινη ευρωομάδα προκειμένου να την τραβήξει προς μια μεγαλύτερη συνοχή και ισότητα. Και γι' αυτό είναι κρίσιμο να έχει και η στοιχεία χώρα. Στοιχεία κόκκινα υπάρχουν στον κόσμο, άρα. Ασφαλώς και υπάρχουν. Μα τι λέτε τώρα. Προφανώς οι πράσινοι είναι, θα έλεγα, η αριστερή πτέρυγα της μεγάλης πλειοψηφίας που κυβερνάει την Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία χρόνια και είναι αυτή που θα δώσει τη μάχη απέναντι στην κυοφορούμενη και στην ενδεχόμενη συμμαχία της κυρίας Λεπέν, της κυρίας Μελώνη, με τις ευλογίες του κυρίου Όρμπαν. Και βεβαίως είναι οι πράσινοι, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τον προοδευτικό τόξο που αντιστάθηκε στον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, αντιστάθηκε στα θέματα της κυρίας αγροτικής πολιτικής και είναι, αν θέλετε, θα είναι και ο πόλος γύρω από τον οποίο θα σταθούμε απέναντι στην συμμαχία
συμμαχία της κυρίας Φόντερ Λάιεν, εάν αποφασίσει αυτή Μάλιστα. και τα κόμματά της, όπως η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, να σπάσουν τον υγειονομικό φραγμό και να συνεργαστούν κύριε με την Αγαλεξία. Τελευταίο ερώτημα. Μερικές δημοσκοπήσεις λένε ότι μπορεί και να εκλέξετε έναν ή μία ευρωβουλευτή ή ευρωβουλεύτρια, άλλες λένε ότι μάλλον θα είστε εκτός. Σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση που είστε εκτός, από την 10η Ιουνίου συνεχίζετε να υπάρχετε και με τι ορίζοντα? Προφανώς συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Δεν είναι το ζήτημά μας να έχουμε. Κοιτάξτε, είναι κρίσιμο η χώρα μας να έχει έναν ευρωβουλευτή σε αυτή την πολύ επιδραστική ομάδα. Εμείς ξεκινήσαμε τον κόσμο γιατί υπάρχει ανάγκη και στη χώρα μας να υπάρχει ένα πράσινο κόμμα το οποίο να είναι στιβαρό, να είναι τεχνικά επαρκές, να είναι πολιτικά ανταγωνιστικό και να πιέζει και τα άλλα κόμματα να κυβερνήσουν σαν να είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη και όχι σε κάποιον άλλον. Αν εγώ ήθελα να ήμουν ευρωβουλευτής, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσα να χαμήνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε κάποιο άλλο από τα κόμματα της αριστεράς. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο κόσμος ήρθε εδώ για να μείνει, για να βοηθήσει τον πολύ τον κόσμο να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και αυτά χρειάζονται καθαρό μυαλό, Μάλιστα. τεχνική επάρκεια, καθαρή καρδιά και διάθεση για συνεργασίες μέχρι εκεί που αρχίζει το τόξο της μυσαλλοδοξίας. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κόκαλη. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κόκαλη. Δεν ξέρω γιατί αυτή η βεβαιότητα. Πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε τον γραμματέα του Κόσμο.